Τη στιγμή που είχαν τελειώσει τα παιδιά μας τις σπουδές, τα μεταπτυχιακά τους και είχαμε προγραμματίσει να πάμε ένα ταξίδι κτλ. Τακ, καθίστε εδώ. Έχετε άλλα πράγματα να κάνετε. Τότε λοιπόν ήταν πολύ μεγαλύτερο το σοκ και βεβαίως ήμουνα έμπειρη στο δικό μου περιστατικό και το αντιμετώπισα με περισσότερο ρεαλισμό. Την πρώτη φορά δεν ήμουνα το ίδιο. Παρότι ήταν ο άντρας μου ο άρρωστος, εγώ υπέφερα περισσότερο και εγώ αγωνιούσα πιο πολύ, γιατί εγώ το έμαθα πρώτη. Δεν το είχα πει καθόλου. Και κάτι δεν πάει καλά. Τι? Λέω κάτι, τέλος πάντων βρήκε ο γιατρός και μου είπε ότι μάλλον πρέπει να κάνω επέμβαση. Και μου το λες τώρα, 11 η ώρα το βράδυ, τι θα κάνω τώρα? Λέω δεν θα κάνεις τίποτα, τα έχω κάνει ήδη. Γιατί είχα την εμπειρία, ενώ στο πρώτο περιστατικό δεν ήμουν το ίδιο. Γνώριζα ότι ο μαστός δεν είναι από τους καρκίνους που μπορεί πολύ γρήγορα να σε οδηγήσει στο θάνατο. Φανταζόμουν ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Η κάθε στιγμή, και γιατί ρωτάω, γιατί θέλω να παρισφρήσω σε αυτές τις λεπτομέρειες, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσετε την νόσο, η κάθε στιγμή της καθημερινότητας είχε μια διαφορετική αξία. Οι ώρες, ας πούμε, που περνούσατε με τα παιδιά σας. Λοιπόν, καταρχάς ο καρκίνος, πιστεύω, όχι μόνο ο καρκίνος, κάθε σοβαρή νόσος, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ο καρκίνος είναι μια πολύ σοβαρή νόσος και περνάει ο καθένας μια μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει, ας πούμε, στην θεραπεία, στην αποθεραπεία, στην ίαση, ας πούμε, και να την μετατρέψει σε μια χρόνια νόσο. Είναι σίγουρο ότι αποκτά άλλη αξία η ζωή. Επαναπροσδιορίζεις τη ζωή σου, ξαναβλέπεις όλα τα πράγματα από την αρχή με ένα άλλο μάτι, νιώθεις ότι και το λουλουδάκι που βλέπεις έχει μια αξία αυτή τη στιγμή, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του δίνες χθες. Μια κατάσταση... τώρα. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή εσείς έχετε αυτή την εμπειρία και από την πλευρά του φροντιστή, όπως μας είπατε, αλλά και την προσωπική σας εμπειρία, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε «Έχασα τον πατέρα μου από τον καρκίνο, έχασα τη μητέρα μου από τον καρκίνο, δεν μπορεί να νοσήσω κι εγώ, δεν μπορεί να είμαστε τόσο άτυχοι». Μετά από λίγο λοιπόν βρεθήκατε αντιμέτωποι εσείς με την νόσο. Ωραία. Εγώ λοιπόν όταν βρέθηκα εγώ, για μένα ήταν εύκολο. Δηλαδή ήξερα τι να κάνω, αυτό που είπε και η Κέτη. Ήξερα σε ποιον γιατρό να πάω, ούτε είχα να ψάξω τίποτα. Και τον γιατρό και τα πάντα ήξερα. Οπότε... δεν ζωρίστηκα. Εμένα το μεγάλο μου ζόρι, όταν διαγνώστηκα εγώ ίδια, εγώ είμαι, εντάξει, είμαι εύκολο περιστατικό, είμαι καρκίνος του μαστού, αλλά σε το DCIS που λέμε, το οποίο είναι μια μορφή πάρα πολύ πρωταρχική, είναι περιορισμένη, αρχική. Δεν έχει περάσει, δεν έχει βγει έξω από... ξεκινώντας, εγώ δεν αρρώστησα, ανακάλυψα ότι πάσχω από καρκίνο όλο τυχαία. Με μία γενική εξέταση αίματος, την οποία έκανα σαν μέσα στη ζωή. Εξετάσεις ρουτίνας, ένα check-up. Ρουτίνας, ναι. Στην εξέταση αυτή βρέθηκε κάποιοι δείκτες του ύπατος ανεβασμένοι. Ο παθολόγος μου συνέστησε να κάνω έναν υπέρηχο ύπατος. Τον έκανα και βρέθηκε όγκος 10 εκατοστών στο σηκώτη. Όταν ακούτε λοιπόν ότι πάσχετε από καρκίνο, ο τρόπος αντιμετώπισης, καταρχήν σε ψυχολογικό επίπεδο, ήταν όπως τις κυρίες? Όχι. Η γη έφυγε κάτω από τα πόδια, ο φόβος με κυρίεψε. Ρώτησα τον γιατρό μου, όταν μου ανακοίνωσε επίσημα, γιατί δεν μου είχαν ανακοινώσει επίσημα ότι είναι καρκίνος, μέχρι που έγιναν ιστολογικές εξετάσεις. Όταν ο γιατρός μου ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι καρκίνος, τον ρώτησα τι ποσοστά επιβίωσης έχω, γιατί ήταν στο τρίτο στάδιο, τρίτο, τέταρτο στάδιο. Ήταν μεταστατικός. Μιλάτε για κάτι που σας τρόμαξε τόσο πολύ, όμως καταφέρατε και το νικήσατε. Και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το μήνυμα αυτό, γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη ή αρνούνται να δώσουν αυτή τη μάχη. Τι θέλετε να πείτε στην οικογένειά σας, αλλά κατ' επέκταση και στους ασθενείς που σήμερα ενδεχομένως διαγνώστηκαν από καρκίνο? Ναι, για να πω αυτό που μου ζητάτε, θα πρέπει να πω πρώτα όμως, ο φόβος που αισθάνθηκα ήταν παροδικός. Ήταν για μέρες. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα
ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει αρκετά, ότι και εγώ θα πρέπει να είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ήταν το ποσοστό 60%. Και δεν σταμάτησα τις δραστηριότητες που είχα, αν και οι θεραπείες που έκανα ήταν τριήμερες οι πρώτες που έκανα, γιατί έχω υποβληθεί σε 2 εξάμηνα χημειοθεραπείων. Μάλιστα. Γιατί έκανα και 3η χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα μετά από 2 χρόνια, το 2011. Οι πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις ήταν το 2008. Η 3η χειρουργική επέμβαση. Άρα ήταν μεταστατικός ο δικός σας καρκίνος. Από το ύπαρ πήγε στον πνεύμονα. Από το ύπαρ πήγε στον πνεύμονα. Μάλιστα. Ανακαλύφθηκε πολύ γρήγορα. Ήταν ένα μικρό ζύδιο, βγήκε λαπαροσκοπικά. Ακολούθησε εξάμηνο χημειοθεραπείων. Αν και ήταν οι παρενέργειες πάρα πολύ επώδυνες, δεν πίστεψα ότι δεν το έβαλα κάτω. Και αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος νόσου.